Καλημέρα, χαίρετε το πρωινό vlog της 5ης 11 Ιουνίου 2020, το οποίο θα είναι οδηγητικό. Και επειδή έχουν βρεθεί ένα-δυο κυρίες οι οποίες υποστήριξαν ότι είναι επικίνδυνο να κάνω vlog ενώ οδηγώ, θέλω να σας ξεκινάω το vlog από την αρχή και σας δείχνω ότι είμαι σταθμευμένη. Τώρα που είμαι σταθμευμένη έχω προσαρμόσει την κάμερα, την οποία την κοιτάω τώρα που είμαι σταθμευμένη, όταν οδηγώ δεν κοιτάω την κάμερα, και στην πορεία κάνω το βίντεο ενώ οδηγώ και κοιτάζοντας πρωτίστως το δρόμο, κοιτάζω τα καθρεφτάκια μου, κοιτάζω μπροστά, επειδή είχε γράψει μια κυρία καλά, λέει, όταν οδηγούμε δεν πρέπει να μιλούμε, δεν υπάρχει τέτοιος νόμος ότι απαγορεύεται να ομιλείς όταν οδηγείς. Όταν οδηγείς, αυτό που απαγορεύεται να κάνεις είναι να έχεις απασχολημένα τα χέρια σου με οτιδήποτε άλλο εκτός από το τιμόνι. Απαγορεύεται να κοιτάζεις αλλού από την πορεία σου μπροστά, τον μπροστινό καθρέφτη, τους διπλανούς καθρέφτες και τους πίσω. Άρα νομίζω ότι δεν κάνω κάποια παρανομία του κώδικα, τα χέρια μου είναι ελεύθερα. Είναι οδηγητικό vlog, επειδή σήμερα την Τετάρτη έχω πάρα πολλές δουλειές να κάνω στην πόλη και έτσι είπα να χρησιμοποιήσω το χρόνο δημιουργικά, το χρόνο της οδηγήσεως. Με βλέπετε, είμαι άβαφη. Κοιτάξτε με πως είμαι άβαφη το πρωί μόλις ξυπνήσω, έτσι, για να σας φεύγουν οι ιδέες ότι είμαι όμορφη που λέτε. Πλάκα, όλοι έχουμε τη δική μας ομορφιά. Λοιπόν, είμαι σταθμευμένη, έχω προσαρτήσει το κινητό που χρησιμοποιώ ως κάμερα. Έχω βάλει το ακουστικό, το οποίο το μικρόφωνο δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είμαι σταθμευμένη στην άκρη του δρόμου. Μάλιστα σε ένα σημείο που μπαίνει το αυτοκίνητο μέσα. Δεν είμαι καν στη μέση του δρόμου. Δεν είμαι στη μέση του δρόμου, είμαι στην άκρη του δρόμου, σε ένα σημείο στάθμευσης. Λοιπόν, και φτιάχνω αυτό το βίντεο, το οποίο θα το δείτε εσείς σήμερα, 5η, 11 Ιουνίου 2020. Έχει στείλει μια φίλη το εξής ερώτημα, κάτω από ένα προχθεσινό vlog. Νομίζω ήταν αυτό, πώς να μην το σκέφτομαι, αν θυμάμαι καλά. Για τις αξιόλογες γυναίκες που μένουν για μεγάλα διαστήματα μόνες. Και γράφει το εξής. Ενδιαφέρον θέμα, διαφωτιστικό νομίζω για πολλούς εκεί έξω. Είχα πει σε εκείνον το vlog ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει σεξ χωρίς συναίσθημα. Θα δημιουργηθεί συναίσθημα κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής και μετά. Αυτό εννοούσα. Εννοούσα ότι δεν μπορεί να κάνει σεξ χωρίς να είναι ερωτευμένος. Εννοούσα ότι η ερωτική πράξη αυτή καθ' αυτή και οι ορμόνες που εκχύνονται από τον εγκέφαλο κατά την ερωτική πράξη και κυρίως η οκυτοκίνη επηρεάζουν τη συνδεσιμότητα με το άλλο πρόσωπο. Και αυτό που επηρεάζει επίσης είναι και οι προσδοκίες μας και οι κοινωνικές μας προκαταλήψεις και το software, το λογισμικό που έχει περάσει στο μυαλό μας μέσα από τη διαπαιδαγώγησή μας. Λέει λοιπόν η φίλη, ενδιαφέρον θέμα, διαφωτιστικό νομίζω για πολλούς εκεί έξω. Θέκλα, θα ήθελα να σου ζητήσω να κάνεις ένα vlog για γυναίκες που ενώ είναι αξιόλογες, εμφανίσιμες, ερωτικές. Τώρα το ποιος κρίνει ποια είναι ερωτική δεν ξέρω. Νομίζω όλοι είμαστε ερωτικοί άνθρωποι. Μένουν μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς σχέση, ακόμα και χρόνια πολλά, επειδή λειτουργούμε το συναίσθημα και δυσκολεύονται να ταιριάξουν. Να βρουν άτομο που να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Αυτό από μόνο του έχει μια αντίφαση. Δεν λειτουργούμε το συναίσθημα, λειτουργούμε τη λογική. Υποθέτω ότι δεν υπάρχουν άνδρες που να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Κακώς υποθέτεις, υπάρχουν. Με όποιες προεκτάσεις εσύ θεωρείς, πιστεύω ότι είναι ένα θέμα με πολύ βάθος. Αν μπορείς, φυσικά, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Φιλιά, την αγάπη μας από Θεσσαλονίκη. Και εγώ αγαπάω πολύ τη Θεσσαλονίκη, όπως και όλες τα μέρη της Ελλάδος. Άρα το ερώτημα μας είναι. Γυναίκες που ενώ είναι αξιόλογες, εμφανίσιμες, ερωτικές, μένουν μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς σχέση, ακόμα και χρόνια πολλά, επειδή λειτουργούμε το συναίσθημα και δυσκολεύονται να ταιριάξουν, να βρουν άτομο που να πληρεί τέτοιες προϋποθέσεις. Και η φίλη υποθέτει ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνδρες, και εγώ της είπα ότι η υπόθεσή της είναι καλπική, είναι λανθεμένη. Όπως υπάρχουν γυναίκες οι οποίες βάζουν τη λογική τους να φιλτράρει τα συναισθήματα τους. Έτσι υπάρχουν και άνδρες που το κάνουν αυτό. Δεν είναι αποκλειστικά προνόμιο των γυναικών το να σκεφτόμαστε διπλά και τριπλά προτού δώσουμε ψυχή και κορμί. Λοιπόν, καταρχάς, το σεξ, η ερωτική έλξη και η σεξουαλική πράξη, η ερωτική πράξη
είναι πάρα πολύ φυσιολογικά πράγματα. Δηλαδή είναι φτιαγμένο το σώμα μας, ψυχοσωματικός μας οργανισμός, είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Όχι μόνο γι' αυτό, είναι φτιαγμένο και γι' αυτό. Δηλαδή είναι καλωδιωμένος με τέτοιο τρόπο ο εγκέφαλος μας, ώστε άνδρες και γυναίκες από την ηλικία της εφηβείας, ίσως ακόμη και από την προεφηβεία, που αρχίζουν να λειτουργούν περισσότερο οι ανδρικές και γυναικείες ορμόνες, να επιδιώκει την ερωτική επαφή το σώμα μας και την ερωτική σύνδεση με ένα άτομο, την πλειοψηφία του αντίθετου φύλου στο 10% του ιδίου φύλου. Είναι μια πρωτόγονη λειτουργία του οργανισμού, η οποία φυσικά δεν είναι υποχρεωτική. Δεν είναι όπως την αναπνοή, που αν δεν αναπνεύσεις δεν θα πάρεις οξυγόνο στους πνεύμονες σου και χαιρέτα μου τον πλάτανο. Όχι. Είναι προαιρετική, όσες θέλει. Όποιος θέλει, αν θες θα κάνεις, αν δεν θες δεν θα κάνεις. Φυσικά, στο να μην κάνεις, χρειάζεται και κάποια, όταν έχεις επιθυμία για έρωτα, για ερωτική επαφή, και σταματάς τον εαυτό σου από την επιθυμία, χρειάζεται να βάλεις τη λογική και την ορθή σκέψη και την κρίση μπροστά. Δηλαδή βάζεις ένα stop, ένα stopper στον οργανισμό σου, το σταματάς, του βάζεις ένα χαλινάρι, λες μπορεί εσένα τώρα να σου έρχεται επιθυμία για ερωτική ολοκλήρωση, όμως δεν είναι καλή ιδέα να προχωρήσεις, γιατί για παράδειγμα δεν ταιριάζεις με αυτόν τον άνθρωπο ή για παράδειγμα είσαι με έναν άλλον άνθρωπο στον οποίο έχεις υποσχεθεί πίστη και δεν είναι σωστό και δεν είναι ηθικά ορθό να απαντήσεις στον σύντροφο σου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους μας. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει και ο τρόπος με τον οποίο μας έχουν διαπαιδαγωγήσει μας έχουν βάλει μέσα στο μυαλό μας αφύσικα πράγματα. Ότι μπορούμε και καλά να ελέγξουμε ποιον θα ερωτευτούμε και ποιος θα μας ελκύσει ερωτικά. Δεν μπορούμε. Δεν μπορείς να ελέγξεις για ποιον θα νιώσεις έλξη ή ερωτικό συναίσθημα. Δεν μπορείς. Τι μπορείς να ελέγξεις? Τα aftermath. Όταν λέει aftermath σημαίνει τα μαθηματικά μετά από κάτι. Μπορείς εκ των υστέρων να έρθεις και να πεις όχι, αυτή την έλξη που νιώθω, I will not act on it. Δεν θα δράσω με βάση αυτή την έλξη για τον α, β, γ, δ λογικό λόγο. Η λογική έχει λόγους. Η λέξη λογική και λόγος ταιριάζουν. Χωρίς να σημαίνει ότι οι λόγοι που χρησιμοποιούμε κάθε φορά είναι λογικοί, μπορεί να είναι και παράλογοι. Αλλά έχω μέσα στο μυαλό μου αυτή την οδηγία ότι, για παράδειγμα, ενώ είμαι παντρεμένη, δεν είναι ορθό να συνουσιάζομαι με άλλους άνδρες. Ενώ είμαι παντρεμένος, δεν είναι ορθό να συνουσιάζομαι με άλλες γυναίκες. Φυσικά και πολλούς οι οποίοι καταφέρουν αυτή την οδηγία να την καταλύσουν. Η άλλη οδηγία, το στυλ, δεν είναι ορθό. Εγώ που είμαι, ξέρω εγώ, το α, που έχω τα α χαρακτηριστικά, τυχαία λέω το γράμμα α, εγώ για παράδειγμα που είμαι των βιβλίων, που είμαι της μουσικής, της κλασικής, που είμαι του ενός του άλλου, δεν ταιριάζω με κάποιον ο οποίος δεν έχει πιάσει ποτέ βιβλίο στα χέρια του και στα χέρια της και είναι, ακούει σκυλάδικα και φτιάχνεται. Η λογική λέει όχι, δεν ταιριάζουμε. Και όταν λέει όχι, έρχεται και σταματάει τη διαδικασία τη σωματική. Άρα, το να νιώσω ερωτική έλξη, το να ερωτευτώ είναι αυτόματο πράγμα, αυθόρμητο. Τα συναισθήματα δημιουργούνται από μόνα τους, αυθόρμητα. Τόσο παλιά, όσο ότι ο 93-94, θα είναι σε ποιο έτος της σχολής, που σπούδαζα εγώ στη Θεσσαλονίκη, ήμουν 93-97 στη Θεσσαλονίκη, τόσο παλιά, είχαν εκεί τότε κάποιες μελέτες που ήταν πολύ μοντέρνες εκείνη την περίοδο, οι οποίες απεδείκνυαν ότι μέσω νευροαποικανιστικών μεθόδων του εγκεφάλου, της λειτουργίας του εγκεφάλου, ότι το συναίσθημα προηγείται κατά κάποια χιλιοστά του δευτερολέπτου από τη σκέψη, το οποίο είναι πολύ, έστω και αυτά τα μικρά χιλιοστά, τα λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου από τη σκέψη, είναι αρκετά για να μας πούν ότι πρώτα νιώθω κάτι και μετά σκέφτομαι πάνω σε αυτό που νιώθω. Άρα, το ξεκαθαρίζουμε ότι η ερωτική έλξη είναι
αυθόρμητη, είναι πρωτόγονη, συμβαίνει. Πώς λέμε, shit happens, συμβαίνει. Συμβαίνει να νιώσουμε ερωτική έλξη ακόμη και με ανθρώπους που το μυαλό μας και η λογική μας και ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και το σύστημα ιδεών που έχουμε εγκαταστήσει ως άλλο λογισμικό στον εγκέφαλό μας, αυτοί που μας μεγάλωσαν, οι γονείς μας, οι δάσκαλοι μας, οι κατηχητές μας, η κοινωνία, η pop κουλτούρα, δεν ξέρω εγώ τι, μας λένε όχι. Λοιπόν, άρα, γι' αυτό λες γυναίκες όμορφες, αξιόλογες και ερωτικές, φαντάζομαι το ερωτικές το λες για να πεις ότι νιώθουν ερωτικά συναισθήματα, ναι, επιλέγουν με τη λογική τους να παραμείνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί και χρόνια, μόνες. Αυτή είναι μια επιλογή η οποία είναι καθόλου σεβαστή. Θα έλεγα και αξιοζήλευτη από κάποιες από εμάς, οι οποίες έχουμε στο παρελθόν κατεβάσει τα στάντερ μας, έτσι που το λέμε, ή τέλος πάντων έχουμε παρακούσει τη λογική μας ή έχουμε παρακούσει το gut instinct μας που μας έλεγε «Μα δεν ταιριάζει με αυτόν τον άνθρωπο, μα που πας τώρα», αλλά αφήσαμε το συναίσθημα, το πρωτόγονο συναίσθημα αυτό να μας οδηγήσει. Και μετά άρχισαν να λειτουργούν κάποιοι μηχανισμοί άμυνας, οι οποίοι στρογγύλευαν το τετράγωνο. Το στρογγύλευαν το πράγμα. Δηλαδή, άμα φτάσεις και συνδεθείς με κάποιον που δεν ταιριάζεις και κυριαρχήσει το ερωτικό συναίσθημα, γιατί είναι έτσι πολύ έντονο το ερωτικό συναίσθημα και μπορεί να διαρκεί μόνο 3 μήνες αυτή η έντονη φάση του, σε μια σχέση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι καθημερινώς, μπορεί να διαρκέσει 3 μήνες. Σε μια σχέση που είναι από απόσταση, μπορεί να διαρκέσει και παραπάνω, ξέρω εγώ, 9 μήνες, 10 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια. Άμα βρίσκονται μια φορά τους το τόσο, μπορεί να το κρατήσουν πιο μακριά αυτό το διάστημα της έντονης ερωτικής επιθυμίας. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι αρκετό για να μας δέσει με έναν άνθρωπο και να δεθούμε και συναισθηματικά, αλλά να δεθούμε και κοινωνικά. Και εκεί έρχεται η μεγάλη δυσκολία του να πει στον εαυτό σου, κόρη μου, γιέ μου, αν είσαι άντρας, κόρη, αν είσαι γυναίκα, κόρη μου, αν είσαι άντρας, γιέ μου, τι πήγες και έκανες. Πήγες και ταύτιαξες με κάποιον που δεν ταιριάζεις και έχεις εκτεθεί κιόλας, γιατί το έχεις πει, σε έχουν δει φίλοι και γνωστοί, το έχουν μάθει οι γονείς σου, το έχουν μάθει τα παιδιά σου, το έχουν μάθει, ξέρω εγώ, οι φίλοι σου. Και τι κάνεις εκεί πέρα? Έχεις το θάρρος να πεις «έκανα μια απερισκεψία, άφησα να με οδηγήσει το συναίσθημα, δημιούργησα κάτι το οποίο εκ των υστέρων τώρα που το αναλογίζουμε δεν είναι και ιδιαίτερα ταιριαστό και τώρα που έχει ποκάτσει, τώρα που έχει κατακαθίσει η πρώτη ορμονική αναστάτωση και η έντονη σαρκική έλξη, βλέπω ότι δεν μας δένουν και πολλά». Πολλοί από εμάς επιλέγουμε το δρόμο των παλαβού του να καθόμαστε και να λέμε στον εαυτό μας παραμύθια και να στρογγυλεύουμε το τετράγωνο, όπως είπα προηγουμένως. Δηλαδή να λέμε, όχι μωρέ, μα δεν είναι αυτό που εννοούσε, μα αυτό που είπε δεν ήταν εκείνο, μα αυτό που έκανε, και να κοροϊδεύουμε αυτούς και αλλήλους. Και έτσι πολλές αξιόλογες ερωτικές γυναίκες και πολλοί αξιόλογοι ερωτικοί άνδρες βρίσκονται σε μια συνθήκη που παραμένουν σε σχέσεις που δεν τους ταιριάζουν, ακόμη και όταν κατακαθίσει η πρώτη ερωτική ορμονική τρικυμία, γιατί έρχονται εκ των υστέρων να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους στην κοινωνία. Και όταν λέμε κοινωνία, εννοούμε και τους οικείους μας, εννοούμε και τον κολλητό μας, την κολλητή μας, τους φίλους μας, πολύ κοντινά μας πρόσωπα. Και έτσι σχέσεις οι οποίες είναι ατέριαστες διαιωνίζονται. Όχι, διαιωνίζονται, μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, κάποιους μήνες. Πάμε 6 μήνες και πάνω, θεωρείται μακροχρόνια σχέση, 1-2 χρόνια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία. Και αναπαραγωγική ηλικία για τους άντρες είναι μέχρι να πεθάνουν. Οι άντρες, λέει, μπορούν να είναι γόνιμοι και να είναι πατεράδες μέχρι, ξέρω, τα 80-90, μπορούν, ας πούμε.
Οι γυναίκες αναπαραγωγική ηλικία έχουμε μέχρι την εμμηνόπαυση, αλλά γνωρίζουμε σήμερα ότι ακόμα και αν επέλθει η εμμηνόπαυση, ξέρω εγώ, στα 45, στα 50, πότε επέρχεται η εμμηνόπαυση, στα 55, εξαρτάται με την κάθε γυναίκα πότε θα επέλθει η εμμηνόπαυση, ακόμη και τότε δεν χάνει τις ερωτικές της επιθυμίες πλήρως. Είναι μύθος ότι με την εμμηνόπαυση κοιμούνται οι ερωτικές επιθυμίες. Μπορεί να μετριάζονται, μπορεί να είναι πιο χαμηλά τα επίπεδα των ορμονών, υπάρχουν όμως ακόμη και οι θηλυκές ορμόνες και τα εστρογόνα και η τεστοστερόνη, η ανδρική ορμόνη, η οποία για όσους δεν το γνωρίζουν παίζει ρόλο στην ερωτική επιθυμία και στις γυναίκες η τεστοστερόνη, όχι μόνο στους άντρες, γιατί και οι γυναίκες έχουμε ανδρικές ορμόνες και οι άντρες έχουμε γυναικείες. Φυσικά, επειδή δεν είμαι ειδική επί του θέματος, δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, γιατί είναι πολύ πιθανό να κάνω λάθη και να πω ανακριβή πράγματα. Αυτό το ξέρω σίγουρα, ότι η τεστοστερόνη παίζει ρόλο στην ερωτική επιθυμία και στις γυναίκες, επειδή μου το έχει πει ενδοκρινολόγος στην εκπομπή. Αλλά δεν θα πω περισσότερα, γιατί δεν είναι ο τομέας μου, δεν είμαι ενδοκρινολόγος, δεν τα γνωρίζω αυτά. Λοιπόν, άρα, ακόμη και αν είσαι 55, 60, 65 και είσαι γυναίκα και είσαι σε εμμηνόπαυση, πάλι έχεις ερωτικές επιθυμίες. Γενικά όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ερωτικές επιθυμίες και γι' αυτό και οι έφηβοι ξεκινάνε τις ονειρώξεις, ξεκινάνε την αυτοπεριέργεια, την αυτοικανοποίηση κτλ. Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη σε σχέση με το αν είναι καλή ιδέα να παραμένει ένας άνθρωπος, γιατί σου λέω το κάνουν και άνδρες, δεν το κάνουν μόνο οι γυναίκες, να παραμένει ένας άνθρωπος ανέραστος για τεράστια χρονικά διαστήματα, για χρόνια, προκειμένου να μην κάνει κακή επιλογή. Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Δεν ξέρω αν δουλεύει κιόλας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ορμονικά μπορεί να το αντέξει ένας οργανισμός το να μην υπάρξει καθόλου ερωτική εκτόνωση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Φυσικά, στην περίπτωση που υπάρχει αυτοικανοποίηση, τότε υπάρχει κάποια μορφής ερωτική εκτόνωση. Υπάρχει και το τραγούδι «Σεξ» που λένε τα μισκούμπρια, που λέει «Αν πετύχει η τέτοια τύφλα να έχει το τέτοιο», τέλος πάντων. Όμως, ακούγοντας από ανθρώπους που ασχολούνται με το σπορ, εντατικά λένε ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο να αυτοικανοποιηθείς με το να έχεις μια ερωτική επαφή, γιατί στην ερωτική επαφή υπάρχει και η ανθρώπινη σύνδεση, υπάρχει και το άγγιγμα, τα οποία, το άγγιγμα του ενός προς τον άλλο, μιλούμε και το άγγιγμα στο δέρμα, τα οποία βοηθούν στην έκρηση της οκυτοκίνης και των άλλων νευροδιαβιβαστών, που μας δίνουν την εφορία όχι μόνο της ολοκλήρωσης της αυτής καθ' αυτής, δηλαδή του οργασμού, αλλά και συναισθήματα εφορικά, τα οποία διαρκούν, ξέρω εγώ, κάποιες ώρες. Και μετά ξαναμανά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλή ιδέα. Είναι καλή ιδέα με την έννοια του ότι προφυλάσσεις τον εαυτό σου από αχρίαστο πόνο, από ατέριαστες σχέσεις. Δεν είναι έτσι. Είναι τον προφυλάτης μία και καλή. Και έχεις ένα πρόβλημα μόνο πως δεν έχεις σύντροφο. Απ' την άλλη όμως, αν μείνεις τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς καθόλου ερωτική επαφή, τότε κινδυνεύεις να πεινάσεις πολύ ερωτικά, να βιώσεις έτσι μια ερωτική ερημιά, η οποία να σε κάνει ιδιαίτερα ευάλωτη, ιδιαίτερα ευάλωτο στο να δοθείς με την πρώτη ευκαιρία σε κάποιον ο οποίος σε ελκύει έντονα, και μπορεί η έλξη να είναι και εγκεφαλική, αλλά να μεταφραστεί και σε σωματική έλξη, γιατί όσο πιο δουλεμένος είναι ένας άνθρωπος και όσο πιο εγκεφαλικά ανεπτυγμένος, όσο πιο διαβασμένος, όσο πιο πνευματικός άνθρωπος είναι, τόσο πιο πολύ ξεκινάει η έλξη από εδώ και μετά πάει σε άλλα μέρη του σώματος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενασχολείται με πνευματικές ενασχολήσεις, διαβάζει, είναι σκεπτόμενος, είναι πολύ πιο πιθανό να θεωρήσει ερωτικό έναν άνθρωπο που τον ελκύει εγκεφαλικά παρά έναν άνθρωπο που τον ελκύει μόνο σωματικά. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνευματικοί άνθρωποι είναι καλλιεργημένοι, ότι δεν θα νιώσουν έλξη από ένα αισθητικά ωραίο κορμί του φίλου που τους ενδιαφέρει. Αλλά μπορεί εκείνη η έλξη να περάσει φευγαλαία και αυτό που να μείνει περισσότερο στο μυαλό ή να είναι η έλξη η διανοητική και η νοητική έλξη. Δηλαδή να σε τραβάει το μυαλό του άλλου, να σε τραβάει
να έχεις ενδιαφέρον να δεις τι θα σου πει ή πώς θα λειτουργήσει, δηλαδή να σε τριγκάρει εγκεφαλικά. Λοιπόν, όπως και να έχει, ένας ο οποίος μένει, ένα σημείο που μένει για χρόνια, για πάρα πολύ καιρό μόνος, κινδυνεύει να υποφέρει από ερωτική ερημιά και κινδυνεύει όταν θα βρεθεί κάποιος ή κάποια που να είναι λιγάκι ταιριαστή, να δώκει μέσα, να δώσει με τα μούτρα, όπως είχα πει σε ένα βίντεο πρόσφατα, δηλαδή να πέσει στην ερωτική σχέση χωρίς προκατάληψη, χωρίς καμία συστολή, χωρίς να προσέξει καθόλου, να νιώσει ότι επιτέλους έχει βρει το άλλο του μισό και να επιδοθεί μετά από τους πρώτους μήνες που θα κατευναστεί το ορμονικό παραπέτασμα καπνού, προπέτασμα καπνού, να επιδοθεί σε μία προσπάθεια εκλογήκευσης της επιλογής, μα τι καλή κοπέλα που είναι, μα είναι από καλή οικογένεια, μα έχει καλούς τρόπους, μα δεν πειράζει που δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό, έχει το άλλο, και όλες αυτές τις εκλογήκευσεις που κάνουμε για να διατηρούμε καταστάσεις οι οποίες δεν μας ταιριάζουν και δεν μας βοηθούν να είμαστε ευτυχείς. Τώρα φυσικά υπάρχει και το διαχρονικό ερώτημα, υπάρχει ιδανική σχέση? Υπάρχει μια κυρία η οποία κάθε φορά που πίνει καφέ τον χύνει πάνω της, αλλά υπάρχει ιδανική σχέση? Ευτυχώς που φόρεσα μαύρη φούστα. Υπάρχει ιδανική σχέση? Εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ιδανική σχέση. Υπάρχουν σχέσεις οι οποίες είναι αρκετά καλές. Ιδανική σχέση δεν υπάρχει. Όλες οι σχέσεις έχουν κάποιες δυσκολίες. Όμως υπάρχουν σχέσεις οι οποίες δεν είναι ταιριαστές, ατέριαστες. Δηλαδή μπορεί να είναι η πραγματικότητα, δεν μπορείς να έχεις μια τέλεια σχέση με κάποιον άνθρωπο που να μην έχει τίποτα το αρνητικό, τίποτα που να σε ενοχλεί. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό αυτό να έχει κάποια αρνητικά ή κάποια στοιχεία που να μην πολύ ταιριάζεις από το να είναι ο άλλος ή άλλη, ό,τι να είναι, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα, καμία σχέση. Βρεθήκαμε μαζί, όπως είπε και ο Λάζαρος, πολύ, ο Λάζαρος είχε ρίξει αυτή την ατάκα, επειδή είναι φοβερή. Λέει, κάποιοι άνθρωποι είναι σαν δυο τυχαίοι παίχτες σε ένα τηλεπαιχνίδι που τους έβαλε μαζί να δουν πόσο καιρό θα αντέξουν. Δηλαδή, αν ο παράγοντας μόνο της έλξης της ερωτικής είναι το μόνο στοιχείο δημιουργίας σοβαρής ερωτικής σχέσης, είναι πολύ πιθανό να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, δεν ξέρω. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Άρα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια μέση οδό, δηλαδή να είμαστε κάπου μέσα στη μέση, να μην είμαστε ούτε άνθρωποι που πάνε celibate. Σελίπαση, celibate σημαίνει η συνειδητή αποχή από το σεξ. Να μην είμαστε celibate για χρόνια, για τεράστια χρονικά διαστήματα, ή που είναι μια άκρη, και να μην φτάσουμε και στην άλλη άκρη του να μπαίνουμε συνεχώς σε ακατάλληλες για μας σχέσεις. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς ή να πηδάς τα κάρβουνα. Με έχετε διορθώσει, αλλά εγώ άμα φτάσω και πω κάτι λάθος, το θα δοκιμάσω να πιω ξανά καφέ χωρίς να το χύσω τώρα. Done and done. Η φούστό μου σε γεμάτη καφέ. Λοιπόν, υπάρχει μια μέση οδός. Κάποιοι άνθρωποι ακολουθούν τη μέση οδό, η οποία έχει ως εξής. Αποφεύγουν με προσοχή ανθρώπους επικίνδυνους να συνδεθούν ερωτικά μαζί τους. Δηλαδή βάζουν κάποιες κατηγορίες μέσα στο μυαλό τους, κάποιες εκλογικεύσεις του στυλ εγώ δεν θα τα φτιάχνα με κάποιον ο οποίος είναι παντρεμένος ή παντρεμένη. Δεν θα τα φτιάχνα με κάποιον ή κάποιαν που να έχει ποινικό μητρό. Τώρα γιατί είχε τον καφέ, εγώ δεν κατάλαβα. Δεν θα τα φτιάχνα με κάποιον ή κάποια που να είναι ανήλικος και εγώ να είμαι ενήλικας. Δηλαδή κάποιες έτσι βασικές ασφαλιστικές δικλείδες. Δηλαδή είπαμε ότι η ερωτική έλξη είναι αυθόρμητη, αλλά δεν θα είμαστε και στο κάθε κάλεσμα της φύσης όπου να είναι. Να πάμε στην τουαλέτα είναι φυσικό και αυθόρμητο, αλλά δεν πάμε στην τουαλέτα όπου να είναι. Βρίσκουμε τουαλέτα για να πάμε στην τουαλέτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οι οποίοι αποφασίζουν ότι θα έχουν έλεγχο των ερωτικών τους συναισθημάτων, αλλά θα επιτρέψουν και στον εαυτό τους να έχουν και λίγη διασκέδαση. Διασκέδαση δίκη, φλερτάρω, όταν είμαι σε θέση να φλερτάρω, Δηλαδή όταν έχω κατάθλιψη δεν μπορώ να φλερτάρω. Όταν μόλις χώρισα δεν μπορώ να φλερτάρω. Όταν είμαι σε σχέση με άλλο πρόσωπο δεν είναι καλή ιδέα να φλερτάρω. Είμαι για ελεύθερους ανθρώπους. Φλερτάρουν και αν τύχει κάτι, δηλαδή αν συμβεί
μια σύνδεση ερωτική, δεν το παίρνουν και πολύ στα σοβαρά. Του στυλ δεν θεωρούν ότι είναι το α και το ω, ότι κοιμήθηκαν με κάποιον, ότι κοιμήθηκαν με κάποιον και πρέπει οπωσδήποτε στα aftermath αυτής της ερωτικής επαφής να υπάρξει σχέση. Γιατί εδώ την πατάνε πολύ συντηρητικοί άνθρωποι. Και έχεις δίκιο, περισσότερες γυναίκες είναι συντηρητικές, έτσι και άνδρες όμως. Οι οποίοι λένε, α, Παναγία μου, έφτασα και κοιμήθηκα μαζί του, πρέπει να φτιάξω σχέση τώρα. Γιατί διαφορετικά θα είμαι ανήθικη, θα είμαι αυτή η μπιπ που πάει για ένα βράδυ και μετά δεν μιλάει στον άλλο. Και εδώ είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί έχουμε περιπτώσεις οι οποίες ήταν για μια βραδιά, που εξελίχθηκα για μια ζωή, με βασικό κριτήριο να μην φερθεί η γυναίκα με έναν τρόπο ανήθικο. Τι πιο ανήθικο υπάρχει από το να υποβάλεις τον εαυτό σου στην ταλαιπωρία, να παραμένεις σε μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο που δεν ταιριάζεται, έναν άνθρωπο που όταν κοπάς η πρώτη ορμονική αναστάτωση δεν σε ελκύει, ούτε σωματικά ούτε διανοητικά. Υπάρχει μεγαλύτερη ανηθικότητα να κάνεις τον εαυτό σου? Δηλαδή εδώ χρειάζεται λίγο, κατά τη γνώμη μου, να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Ποια ηθική μας ενδιαφέρει περισσότερο, η κοινωνική ηθική, η θρησκευτική ηθική, η δική μας προσωπική ηθική? Όπως και να έχει, πρέπει να αποφασίσουμε ποια πράγματα είναι σημαντικά για εμάς. Δηλαδή, θα ζούμε για τους άλλους, του στυλ, ενώ έχω ερωτικές επιθυμίες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα και η δυνατότητα να ικανοποιήσω τις ερωτικές μου επιθυμίες χωρίς να προβώ, χωρίς να προχωρήσω στο να διαιωνίσω αυτή την κατάσταση δημιουργώντας μια σχέση ατέριαστη, θα το κάνω αυτό, ή θα απέχω εντελώς ούτως ώστε να μην έχω καθόλου ενοχές ότι δημιούργησα είτε ότι δημιούργησα σχέση με κάποιον που δεν ταιριάζω, είτε γιατί είχα ερωτική επαφή με κάποιον με τον οποίο δεν είμαι σε σχέση. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Δεν μπορώ να σας δώσω οδηγίες, γιατί είναι πάρα πολύ προσωπικό ζήτημα αυτό. Έχει να κάνει με την προσωπική ισορροπία του καθενός και δεν θα ήθελα με τίποτα ούτε να κατακρίνω στάσεις και συμπεριφορές, τις οποίες μπορεί να κάνω κι εγώ. Για παράδειγμα, αυτό το κάνω σχέση καταναγκαστικά, το έχω κάνει στο παρελθόν με βλακίες. Ούσα νεότερη το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Έκανα σχέση για να κάνω σχέση, ενώ χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Βασισμένη μόνο στη σωματική έλξη. Το έχω κάνει, όχι τώρα, παλιά το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Είμαι και παλιά, εγώ είμαι και 45 ετών. Ενώ έχω τουλάχιστον 2 δεκαετίες ερωτική ζωή, οπότε μου έχει τύχει και αυτό να το, έχει τύχει και αυτό να το κάνω. Όχι, μου έχει τύχει, το έκανα εγώ. Δεν θέλω να κατακρίνω, ούτε να κατακρίνω το να μείνει μια γυναίκα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ερωτική επαφή και χωρίς σχέση, γιατί και εγώ το έχω κάνει στον εαυτό μου αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, δηλαδή, δεν μπορώ να πω πρέπει να κάνουμε το ένα ή πρέπει να κάνουμε το άλλο. Αυτό που θέλω να πω μέσα από αυτό το βίντεο είναι να προβληματιστούμε λίγο για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού μας και να συνειδητοποιήσουμε πόσο μας περιορίζουν και οι ορμές μας, οι ερωτικές που είναι πρωτόγονες, αλλά και τα λογισμικά που έχουμε εγκατεστημένα στον εγκέφαλό μας. Όλα αυτά μας επηρεάζουν. Και ο καθένας να κοιτάξει για τον εαυτό του τι είναι αυτό που δουλεύει καλύτερα. Δηλαδή, δεν μπορώ να έρθω εγώ να βρω μια λύση για μένα, κομμένη, ραμμένη πάνω μου, που να έχει να κάνει με τη δική μου, με το δικό μου χαρακτήρα, με τη δική μου προσωπικότητα, με τη δική μου ψυχοσύνθεση και να έρθω να σου πω, α, ξέρετε, αυτή τη λύση που βρήκα εγώ να την κάνετε κι εσείς. Όχι. Ο καθένας θα βρει τη δική του λύση και αν δυσκολεύεται, τότε η ψυχοθεραπεία μπορεί να τον βοηθήσει, να την βοηθήσει, να ξεμπλοκάρει οποιαδήποτε ίσως κολλήματα έχει, που κολλήματα έχουμε πολύ και πολλά. Κολλήματα έχουμε πολύ και πολλά. Γιατί δεν είμαστε τάπουλα ράζα, δεν είμαστε ένας λευκός πίνακας. Έχουμε καταγεγραμμένα στο μυαλό μας πάρα πολλές αναμνήσεις, αναμνήσεις από κοιλίες μητρός μας. Πάρα πολλά πράγματα μας επηρεάζουν και μας μπλοκάρουν και μπορεί να μπλοκάρουν και την ερωτική μας έκφραση. Αλλά σας λέω, κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Δεν είναι καλή ιδέα να θεωρούμε ότι όπως λειτουργούμε εμείς πρέπει να λειτουργήσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο καθένας να
να φροντίσει ώστε να λειτουργεί καλά για τον εαυτό του και όσο το δυνατόν πιο ωφέλιμα για την ψυχική και πνευματική του εξέλιξη και να μην επιβάλλει ο ένας τον άλλο το δικό του lifestyle. Ο καθένας δικαιούται να επιλέξει το δικό του lifestyle, εντάξει. Και εμείς που επιλέγουμε το δικό μας lifestyle, είναι εμείς που επιλέγουμε και τις συνέπειες που θα έχει το δικό μας lifestyle. Σωστά. Αν το lifestyle μας είναι να πάμε να κάνουμε σχέση γιατί δεν αντέχουμε μόνοι μας, θα φάμε τις συνέπειες μετά. Αν το lifestyle μας είναι να μην κάνουμε καθόλου σεξ, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε μπερδέματα, θα φάμε τις όποιες συνέπειες, εάν υπάρχουν τελικά. Καταλάβατε. Και ας μην κλεγόμαστε. Αξιόλογες ερωτικές γυναίκες και είναι μόνες. Το έχουν επιλέξει. Το έχουν επιλέξει. Δικαίωμά τους να το επιλέξουν. Σεβαστή επιλογή τους. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να το φέρουμε βαρέως ως κάτι το αρνητικό. Είναι μια επιλογή κι αυτή. Να πεις ρε παιδί, μα απέχω από την ερωτική αρένα. Απέχω από το φλερτ. Απέχω από την ερωτική ζωή. Γιατί αυτό που θέλω δεν το βρίσκω στην κοινωνία που ζω. Και δύσκολο να το βρεις, δεν είναι εύκολο. Και θα κλείσω με κάτι το οποίο μου έλεγε πρόσφατα η Αριστονίκη, η κουμπάρα, η οποία έβλεπε και κόσμο στην Ελλάδα μέχρι το 2011 και έχει και κάποιους πελάτες μέσω Skype που βλέπει στην Ελλάδα και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, στην Ελλάδα της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν γίνει σχεσοφοβικοί. Και περισσότερο άντρες, μου έλεγε. Και μου έλεγε αυτό ισχύει λόγω του ότι είναι πολύ δύσκολη η οικονομική διαβίωση και ένας άντρας σου σκέφτεται διπλά, τριπλά και εκατονταπλά να φλερτάρει μια κοπέλα για σχέση, γιατί σου λέει πόσα χρήματα θα θέλω για καφέ, πόσα χρήματα θα θέλω για ποτό, πόσα χρήματα θέλω για φαγητό, δεν θα βγάλω το μήνα να τα ξοδέψω αυτά. Και μου λέει γι' αυτό επικρατούν περισσότερο οι αρπαχτές στην Ελλάδα τώρα από ό,τι προηγουμένως. Από όσα γνωρίζει και η γυναίκα μέσα από τη δουλειά της που ακούει από τις πελάτες της κλπ. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω, αγαπητοί φίλοι που έκανες την ερώτηση, αν σου έχω απαντήσει αυτά που περίμενες να σου απαντήσω. Σου έχω πει την άποψή μου όμως. Λοιπόν, αυτά. Τώρα βλέπετε ότι έχω φτάσει στον προορισμό μου. Δεν κοιτάω το τηλέφωνο, κοιτάω στο δρόμο. Έχω σταθμεύσει. Και τώρα που στάθμευσα, κλείνω το βίντεο και σας χαιρετώ. Και μην μου ξαναπείτε τίποτα για οδική ασφάλεια, τίποτα.